την Έλενα Παπαρίζου και τον Αλέξη Κοστάλα. Καλή χρονιά! Καλώς ήρθατε στον πρωτοχρονιά God Dancing on Ice. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά με ομαδικό πνεύμα, κοινωνική συνείδηση, αυτοσεβασμό και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Ας ευαισθητοποιηθούμε όλοι φέτος προς το καλύτερο. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Είστε πολύ όμορφος, κύριε Κοστάλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να με χορέψετε σήμερα. Είστε κούκλος. Το προπέλα. Όχι, δεν θέλα, καλέ. Είπε το χρώμα του συγκεκριμένου, αλλά πώς το είπες. Από τον μπορντό ροδοκόκκινο, όχι, είναι. Τον μπορντό, ε. Η προπέλα. Ποδινό, λένε το αίμα του. Τον μπορντή. Αρχιερίου, θα γυρίζει έτσι. Είναι υπέροχο. Κύριε Κοστάλα, 6 και 6 κάνουν 12. Όλα αυτά που έχουν κάνει, ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για τη Σέρι τον Σλάβο. Τη Ρενάτα, παιδιά, ήσασταν μια απόλαυση. Μια απόλαυση. Μπράβο σα. Και θυμάμαι, αν επιτρέπετε, θυμάμαι τι. Το πρώτο σοου, οι επαγγελματίες κάναν το εναρκτήριο πρόγραμμα. Και τώρα, πραγματικά, συγχαρητήρια στους επαγγελματίες και σε εσάς. Λοιπόν, καλή χρονιά και σας εύχομαι το 2012 ό,τι επιθυμείτε να το πάθετε. Έλενε. Εγώ θέλω να τονίσω ότι ο Κώστας γίνεται συνεχώς καλύτερος όλη την ώρα στο πατινάρισμα. Δηλαδή το είχα πει και την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη, αλλά όντως υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Μου άρεσε περισσότερο η χορογραφία σας την προηγούμενη φορά και το κέφι. Η αλήθεια είναι, στεναχωριές επειδή είναι γιορτές, έχεις αυτή τη στεναχωρία από μέσα σου. Μου λείπουν κάποιοι άνθρωποι, είμαι λίγο επιβαρημένος σχεδόν με το πρόγραμμα και τα λοιπά. Okay. Και μου βγήκε, ξυπνάω και πολύ πρωί, γιατί έχουμε και ο πρώτος εδώ. Α, για τις πρόβες και τα λοιπά. Για τις πρόβες και αρχίζει και με πειράζει μετά από 3 μήνες. Ας, okay, θέλω εντάξει. Να κινηθώ λίγο παραπάνω, γκρινιάζω και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι όταν τελειώσει το πρόγραμμα θα σου δώσω μια αγκαλίτσα για να χαρείς λιγάκι. Να, αυτό, γιατί όταν... Την πήρε, την έμαθα εγώ την αγκαλίτσα. Είναι πιο χαρούμενο σήμερα. Αλήθεια δεν είναι. Α, όχι. Δεν είναι χαρούμενο σήμερα. Από μένα δεν πήρε αγκαλίτσα. Όχι, πήρε μια αγκαλίτσα που τον έκανε χαρούμενο σήμερα, λέω. Όχι, πολλέ να παίρνει. Θα είχε και μια δεύτερη αγκαλίτσα. Πολλέ αγκαλίτσε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα πώ γελάει σήμερα. Απλά θέλω να πω το εξή. Ξεφυσούσε. Εδώ, κοίτα το. Να είναι πάντα ευτυχισμένο. Γιατί γνωρίζετε τα πίσω, μόνο εγώ δεν ξέρω τίποτα. Θα μου τα πείτε. Θα σα ενημερώσουμε μετά. Έχει και τη μια αγκαλίτσα. Πολλέ αγκαλιέ θέλουμε. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, όταν δεν είμαστε καλά, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα το να συγκεντρωθούμε και να μαθαίνουμε τη χορογραφία. Επειδή θέλω σε δω κι άλλα live, το λέω αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Και εγώ θα ήθελα να μείνω. Ωραία. Να είμαστε καλά. Το αυτό ξέρω. Και ευχαριστώ πολύ. Πέτρο. Καταρχήν, σε ένα πότε θα σε δω με πατίνια. Καλή σένα. Εσύ μάλλον το είπες κάτι. Εγώ όχι, θέλω, εμένα να... Το έχετε βάλει. Μέχρι να... θέλω να καθίσω μέχρι να σε δω με πατίνια. Εδώ... Αν σε δω με πατίνια, ας φύγω μετά. Ο Θέμης, ο Θέμης. Ακόμα το ρωτάνε μετά από 2 μήνες. Έλενα. Καλά, εμένα μ' άρεσε η τελευταία η φάτσα. Ήταν τύπου, μ' άρεσε αυτό πάρα πολύ. Φάνηκε ότι σου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Ήσασταν υπέροχοι. Συμφώνω με όλα αυτά που λες για την ελευθερία και όλα αυτά. Γιατί πρέπει να είμαστε ελεύθεροι μέσα στην ελευθερία μας. Το κατάλαβες εσύ αυτό. Το κατάλαβα. Ελεύθεροι μέσα στην ελευθερία μας. Ναι. Μα είναι σωστό όμως. Το συζητήσουμε μετά. Μου αρέσατε πάρα πολύ. Μόνο λίγο στο τελευταίο σπιν δεν θα ήθελα να σε βλέπω τόσο σφιγμένη. Ήταν σαν να σφίξανε πάρα πολύ οι ώμοι. Μόνο αυτό δηλαδή παρατήρησα και λίγο ίσως το lift λίγο να δυσκόλεψε λίγο στην αρχή κιόλας. Αλλά είσαστε υπέροχοι. Σας απολαμβάνω. Ευχαριστούμε. Πέτρο. Έχεις βάλει το 5, πρέπει να είσαι ένα καλό λόγο. Στις πρόβες ήσουν καλύτερος. Η αλήθεια ήταν αυτή. Και πολύ καλή συγχρονισμένη επίσης ήσασταν. Ειλικρινά περίμενα να δω αυτό το πράγμα που είδα στις πρόβες. Και στεναχωρήθηκα.
Λόγω γιορτών έχω βάλει ωραίους βαθμούς και όλα σήμερα. Το τονίζω. Καλή χρονιά, Ελένα. Καλή χρονιά, καλή χρονιά να ξανακάνεις πολλές φορές. Να το κάνεις επειδή εγώ δεν πρέπει να κοιτάζω εσένα. Όχι, επειδή θέλω λίγο να νιώσω πως νιώθεις και εσύ, κατάλαβες. Ναι, γιατί. Κοίτα, πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα που κάνεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν δεν βλέπουμε και σωστά μπροστά μας, χάνουμε την ισορροπία μας. Τίποτα. Να κάνετε πρόβες. Θέλω να βλέπω, όταν οι πρόβες σας είναι καλές, θέλω το ίδιο πράγμα να βλέπω στον πάγο για να φεύγω ικανοποιημένη. Επίσης, ένα άλλο πράγμα θέλω να πω. Τι μου αρέσει επάνω σου, γιατί θέλω να λέω τα καλά. Όταν τελειώνεις ένα lift που κάνεις μαζί με την Νικόλ, γιατί και η Νικόλ είναι, ξέρεις, και μικροκαμωμένη και είναι πάρα πολύ λαφριά και μου αρέσει όλο αυτό. Σου βγαίνει μια ικανοποίηση στη μούρη σου που δεν λέγεται. Σκέφτομαι ότι την γλιτώσαμε για λίγο. Ναι, όχι, δηλαδή είσαι τύπου wow, μου αρέσει. Δεν είναι ικανοποίηση, είναι ανακούφιση σου. Αυτό που ξανέβηκε. Κοίτα, ανακούφιση είναι ικανοποίηση. Ναι, θα φύγουμε. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Τελείωσε. Από ανακούφιση πήγε και το μάτι. Άντε. Άντε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Συγγνώμη, Γιώργο, αλλά αυτό δεν το κάνει μόνο ο Γιώργο. Εδώ έχουν μεγάλους αθλητές που όταν περάσουν τα πολύ δύσκολα κάνουν. Κάνουν έτσι την ώρα του αγώνα. Δεν το βολεύει αυτό το έτσι. Γιώργο, τα μάτια σου 400 αυτή την εβδομάδα. Πιες λίγο παραπάνω. Έλενα. Κοίτα, θα συμφωνήσω μαζί με τον Πέτρο, δηλαδή ότι υπήρχαν 2-3 αστάθειες. Και ένα άλλο πράγμα, επειδή έχεις δώσει τόσο πολύ ενέργεια σε όλα τα υπόλοιπα τα live, σήμερα νιώθω ότι η ενέργειά σου ήταν τραβηγμένη όχι μόνο από σένα, αλλά και από τον Αλεξέη, ήταν λίγο πιο τραβηγμένη πίσω. Δηλαδή, θα πω αυτά, δηλαδή, επειδή αυτά θα ήθελα, ας πούμε, να διορθωθούν για σήμερα. Θέλω να πω όμως ένα πράγμα, επειδή μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα που λες για την αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα, άμα θα μπορούσα προσωπικά, Τζένι μου, να την ονομάσω με ένα χρώμα ή να της πω τι χρώμα είναι αυτό το κορίτσι, είναι κόκκινο και πολύ βαθύ κόκκινο. Είναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μπράβο σου. Ευχαριστώ, Έλληνα, πολύ. Κύριε Κοσπάει το ξανθό. Πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Πιο πολύ από το κόκκινο. Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που έχει πει ο κύριος Κοστάλας, δηλαδή και είναι κρίμα, ας πούμε, που όντως συμβαίνουν και στα live αυτές οι αστάθειες και όλα αυτά. Καλύτερη επιτυχία την επόμενη φορά. Δεν θέλω να βλέπω τις αστάθειες, γιατί υπήρχαν και στο προηγούμενο live, ήταν και σε αυτό, ναι. Και ήταν δύο κολλητά ένας από το άλλο. Έλα, το λέμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά, άμα θα πάει τρίτη φορά, θα ρωτήσω τη Σάια πώς είναι η Σάια σήμερα. Έτσι θα μου κάνει μετά. Πέτρο. Every single day, 'cause I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time. Come here. You are ready for Broadway. Ula, ula. You were great. Great. This was hilarious. It was so fun, guys. You're amazing. Thank you. Thank you. I hope you're good. I wish, actually, I really hope you're enjoying the show and all the professionals that are here this year. And I really, because I feel that something has actually changed since Dancing on Ice in my life. And I hope that everybody will have big and good changes in 2012. Πες το και το ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου. Βέβαια, ξέρω να μεταφράζω. Για πες αυτό που είπες. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μου προσωπικά και εύχομαι για τα παιδιά που είναι εδώ, που είναι επαγγελματίες, και σε αυτούς μέσα στο 2012 να γίνονται μόνο θετικές και καλές αλλαγές. Thank you very much. Thank you, bravo, thank you. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα ψηφίσω τη Σάγια για να το αφήσω την Έλενα. Η βραδιά αναμένεται θερμή. Αγάπη μου. Αύριο μένα θα βρίσκουμε. Έλενα, καλή χρονιά.
Πρώτον θέλω να πω το εξής, γιατί μετά από τη σημερινή αποχώρηση θα είναι μόνο 4 τα ζευγάρια. Θα είναι μόνο οι 4 οι παρτενέρ, γιατί είναι ένας και ένας όλοι οι παρτενέρ. Δηλαδή αγαπώ πάρα πολύ και τους παρτενέρ εκτός από τους celebrities που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή όταν για τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή πρώτον Ματέο, thank you for making me laugh today. You were amazing. Ό,τι με έκανε να γελάσω. Όταν βλέπω τη Μαρίνα, μόνο που σκάει αυτό το χαμόγελο, όταν έρχεται και σου λέει μια καλημέρα, ανοίγει η ψυχή μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτό το χαμόγελο από αυτό το κορίτσι. Μπορώ να το κάνω μάμπε, μπαμπλό. Όχι. Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να πω κάτι. Χειμωνέτο, χειμωνέτε, το χέρι πάλι. Ο Σάκης σου έφερε γούρι για να καταλάβει. Κατάλαβε. Για να μην είσαι κατέμι. Άντε, μπράβο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ειλικρινά πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρη ότι του Κώστα η χορογραφία ήταν πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολη. Και οι δύο σας ήταν πολύ πιο καλύτεροι στο skate-off. Εσύ μου έκανες και αυτήν την τανιά ότι μου ψήλωσες και το λαιμό κατευθείαν και μου άρεσε πάρα πολύ. Δύσκολα, παιδιά. Πολύ δύσκολο, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου. Να μείνουν εδώ. Πρωτοχρόνια είναι να μείνουν άλλοι δύο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να μείνουν και οι δύο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άρρωσα, Έλενα. Πρωτοχρονιά είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Γιατί από τη μία ξέρω πόσο πολύ όλοι έχετε δουλέψει. Σκέφτομαι ότι και εσείς ήσουν στεναχωρεμένος τώρα μέσα στις γιορτές. Δηλαδή μου κάνει την καρδιά κουρέλι. Δεν πειράζει, μην σκέφτεσαι έτσι. Αυτό κρινόμαστε. Δεν κρινόμαστε πως ήμασταν μέσα στη βδομάδα, δεν κρινόμαστε. Do your thing, honey. Don't worry about it. Shoot it. Α, το φράγκο φωνάζουνε. Φράγκο σε φωνάζουνε. I like it. Είναι το καλλιτεχνικό. Τι να ψηφίσω, παιδιά, τώρα τραβάω το χρόνο και εγώ. Τώρα, παιδιά, συγγνώμη, αλήθεια δεν ξέρω τι να κάνω. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Τέλεια Κώστα, τέλεια Κώστα και πάρα πολύ. Δεν έχω και νόμισμα να σου δώσω από δεξιά. Θα ψηφίσω να μείνει ο Κώστας Φραγκολιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ματέο. Ελάτε. I'm gonna miss you a lot, baby. No, sorry. Yeah, we can always do that whenever you want, especially when you're blonde. I love it. Καλή συνέχεια. Ματέο. You will have to leave immediately. No, that's what I was saying. You have to still come. You have to put this smile on my face every day. Θέλω να κάνουμε την αποφώνηση μαζί. Ματέο. I want you to close the show. I want you to come next to me here. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα. Πάντα έχεις τα παντοφλάκια μαζί σου. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω, αλλά τώρα δεν τα έχω φορέσει σήμερα, η αλήθεια είναι. Απλά υπάρχουν. Απλά υπάρχουν για καλό κακό, γιατί έχω αυτή την τενοντίτιδα στο πόδι. Όταν πιάνει το πόδι μου, πρέπει να το ξεγουράζω. Τι σου έκανε σήμερα, Αλεξέη? Καλά, εντάξει, ήταν εκπληκτικά τα παιδιά, δηλαδή δεν υπήρχε. Το περίμενε αυτό? Όχι, δεν το περίμενα. Δηλαδή, έπαθα λίγο σοκ, γιατί με κοιτάει και όλα, σκάρπασε το βλέμμα, ήρθε, χόρεψε και λέω, OK, oh my god, ξέρεις. Τώρα εξαφανίζομαι. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα, διασκέδασα πάρα πολύ. Άλλωστε, εντάξει, με τις μέρες που είναι γιορτινές, κάποιοι στεναχωριούνται, άλλοι χαίρονται. Προσωπικά θέλω πάντα να είμαι αισιόδοξη
και να δίνουμε όλοι όσο πιο πολύ αγάπη μπορούμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέω πάντα στη ζωή μου. Να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις ότι έχεις τόσο πολύ αγάπη να δώσεις, γιατί κάποιος περιμένει να την πάρει αυτή την αγάπη. Η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε με ανανεωμένο look και όπως μας είπε, ο χρόνος τη βρήκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και εμφανίζεται κοντά σε πολύ κοντινούς της φίλους. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία και αγάπη. Ρεβεγιώνες έκανες δουλεύοντας. Ναι. Δουλεύοντας με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Πάριο. Βέβαια βγήκαμε έξω όλοι μαζί η καλλιτεχνική οικογένεια με τους μουσικούς, με τον κύριο Βοζίδη, φίλους. Καθίσαμε, φάγαμε όλα τέλεια. Άρα σε ρίσε κι εσύ, όπως οι περισσότεροι. Ναι, ναι, αλλά από δουλειά όλα τέλεια, μια χαρά, τέλεια. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου και η Σάγια έκαναν την έκπληξη με μακριά ξανθά μαλλιά. Ενώ η Ιωάννα Πηλιχού σάρωσε για ακόμη μία φορά στη βαθμολογία. Κάθε εβδομάδα σε βλέπουμε με άλλα μαλλιά. Όχι εμένα, τη Σάγια βλέπετε με άλλα μαλλιά. Εγώ τα ίδια έχω. Μία ροζ, μία κοντά, μία μακριά, μία όρθια. Μία φορά τα έκανα ροζ, μία φορά τα έκανα πράσινα. Νορμάλ πράγματα καθημερινά. Και σήμερα μου βάλανε αυτές τις τρέσεις ιστορίες. Αυτό δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτή την αλλαγή στο μαλλί, πώς πήρες απόφαση να την κάνεις? Μεγάλη αλλαγή. Ναι, ήθελα μια αλλαγή καλή. Το είχα δει σε άλλες σκούρες και μέσα. Τι είπα τώρα. Σκούρες επιδερμίδες. Και φωτίζει και λέω, γιατί να μην το δοκιμάσω κι εγώ. Σ' αρέσει, την πρώτη στιγμή που το είδες πώς σου φάνηκε? Ήτανε... Σε φάνηκε ξένο? Ήταν... Και μετά ήταν... I like it. Το αγάπησα, μου αρέσει πάρα πολύ. Άρα τώρα το κρατάς, είναι δύσκολο.